Θα σας πω στη συνέχεια, έχουμε τον Πάτερ Χαράλαμπο στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος θέλει να κάνει μια δική του τηλεφωνική παρέμβαση. Πάτερ μου, γεια σας, καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Είμαι ο Πάτερ Χαράλαμπο, συγχρόνως σας έχουν μπει. Παρακολούθησα την σκηνή σχετικά με τον ιερέα, ναι. Τον Γαλανομάτη, να θέλετε, ιερέα, ο οποίος έκανε παιδί εξωγάμο. Ναι. Εκτός εγάμου. Ναι. Ένας άνθρωπος για να γίνει ιερέας, προσέξτε, ιερέας, όχι μοναχός, για να γίνει ιερέας πρέπει να έχει μαρτυρία από τη γυναίκα του. Αλήθεια. Αν δεν είναι παντρεμένος. Δεν δικαιούται ιερέας. Αν η γυναίκα του για κάποιο λόγο πεθάνει, δεν δικαιούται να ξαναπαντρευτεί. Πάτερ μου, να σας ρωτήσω δηλαδή, αν δεν είναι παντρεμένος κάποιος, δεν μπορεί να γίνει ιερέας. Αν δεν είναι παντρεμένος, μπορεί να γίνει μοναχός. Μπορεί να γίνει μοναχός, όχι ιερέας. Δεν γίνεται να γίνει ιερέας με σκοπό να παντρευτεί κάποια στιγμή στη ζωή του. Δεν υπάρχει όχι, αυτό. Όχι. Για να γίνει ιερέας, και το τονίζω αυτό το πράγμα. Ναι. Όχι, για να καταλάβετε τι θέλω να πω. Εφόσον ο ιερέας, ο άνθρωπος θέλει να γίνει ιερέας, πρέπει πρώτα να παντρευτεί και μετά να γίνει ιερέας. Εάν θέλει να ακολουθήσει τη μοναχική ζωή, είναι δικαίωμα. Ο συγκεκριμένος πάτερ έχει υποθεί τουλάχιστον ότι τον έχει εγκαταλείψει η γυναίκα του. Σε αυτήν την περίπτωση, εκείνος ο άνθρωπος δεν δικαιούται και πάλι να ξαναπαντρευτεί. Όχι βέβαια, διότι για να τον εγκαταλείψει η γυναίκα του, ποια ήταν η αιτία. Εάν ήταν δικός της λόγος όμως, πάτερ, να ερωτευτεί και δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Αν η γυναίκα μου αύριο, μεθαύριο φύγει, η ευθύνη είναι δική μου επίσης. Ναι, αλλά αν φύγει, πάτερ μου, λέμε τώρα, αν φύγει και σας εγκαταλείψει, χωρίς να... Αν πεθάνει η γυναίκα μου, δεν δικαιούμαι πάλι. Όχι να πεθάνει, να φύγει, να σας αφήσει. Πάλι, δεν δικαιούται. Αυτό είναι για οποιοδήποτε λόγο. Το πιο ακραίο σενάριο, δηλαδή είτε φύγει από τη ζωή, είτε εγκαταλείψει έναν ιερέα, δεν δικαιούται ξανά. Δεν γίνεται δεύτερος γάμος με τίποτα. Δεν δικαιούται να ξαναπαντρευτεί. Μάλιστα. Άρα αυτό το οποίο... παντρεύτηκε για να γίνει ιερέας. Άρα, είναι μοιχεία το παιδί το οποίο περιμένει. Το παιδί το οποίο περιμένει είναι μοιχεία. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όχι, πάτερ μου, το παιδί. Δεν δικαιούνται ο ιερέας, εφόσον θέλει να κάνει έξω, να κάνει παιδί. Εκτός γονιμοποίηση, εκτός από το δικό της γυναίκας του και του ιδίου. Πώς, πάτερ μου, δεν δικαιούται να κάνει εξουσία. Δηλαδή, πες ότι εγώ δεν έχω παιδιά. Ναι. Έχω δόξα λίγο θερμόλυκα. Αλλά πες ότι εγώ δεν έχω παιδιά. Δεν δικαιούμαι να κάνω εξωσωματική με τη γυναίκα μου από άλλο σπέρμα. Από τράπεζα σπέρμα. Αν είναι όμως, ναι. Αν είναι όμως από εσάς τους δύο, δεν δικαιούστε να κάνετε εξωσωματική δουλειά. Λέω, εκτός από το δικό του ανθρώπου, του ιερέα, δεν δικαιούνται να γίνει εξωσωματική από άλλον ανθρώπου. Εξωσωματική γίνεται, αλλά όχι πάλι από... Πάλι είναι μοιχεία. Αν είναι αδυνατόν το αλλά πάτερ μου, όπως μας είπατε προηγουμένως, το παιδί είναι μοιχεία. Δεν είναι το παιδί μοιχεία, είναι η πράξη που... Είναι μοιχός ο ιερέας. Είναι μοιχός ο ιερέας. Έτσι θεωρείτε, ναι. Μάλιστα. Άρα, κατά την Εκκλησία, αν έχει διαπράξει αμάρτημα. Ναι, είναι αμαρτία. Είναι αμάρτημα, βεβαίως. Ναι, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, πάτερ μου, όμως, ότι κάποιοι πνευματικοί δεν βαφτίζουν παιδιά όταν είναι εκτός γάμου. Εσάς ποια είναι η άποψη? Πώς? Έτυχε. Έχει γίνει αυτό το περιστατικό. Εγώ έτυχε να κάνω γάμο. Προσέξτε τι κάνω. Όχι γάμο. Έχω κάνει βάφτιση. Έχω κάνει βάφτιση με πατέραν Τούρκο. Mm-hmm. Βέβαια με τη συγκατάθεσή του. Mm-hmm. Χωρίς τη συγκατάθεσή του δεν γίνεται τίποτα. Ναι. Με τη δική του συγκατάθεση εμπάθησα παιδάκι χριστιανό ορθόδοξο. Μάλιστα. Υπήρχε περίπτωση αυτό το πράγμα να μην το δεχτεί η Εκκλησία. Και δεν ξέρω, είναι ιστορίες αυτές. Όχι, υπάρχει συγκεκριμένο παράδειγμα. Πάτερ μου, εδώ γνώριζε η Βαρβάρα προσωπικά κοπέλα η οποία δεν της βάφτισε ιερέας στο παιδάκι της, γιατί όπως της είπα ήταν εκτός γάμου. Αλλά αυτό δεν είναι. Αν με ρωτάτε εμένα, Χριστιανά, με πολύ αγάπη σας το λέω. Ναι. Με πολύ αγάπη σας το λέω. Τα παραπάνω ζευγάρια σήμερα
τα παραπάνω ζευγάρια σήμερα είναι με πολιτικό γάμο. Που δεν συμβάλλει σημαίνει δεν δικαιούται να βαφτίσει. Αλλά δεν μπορούμε να μην βαφτίσουν το παιδί. Ποιος γίνεται αυτό το πράγμα. Ποιος δεν δικαιούται, πάτερ μου, να βαφτίσει. Κάποιος που είναι με πολιτικό γάμο. Ναι. Δεν δικαιούται το μυστήριο της βάφτισης εφόσον είναι μόνο με γάμο πολιτικό. Όμως, μόνο για παρέκκληση τα κάνουν και τις βαφτίσεις και όλα. Ναι, γιατί είναι παράλογο τώρα να μην βαφτίζει κάποιος ένα παιδάκι. Σίγουρα είναι, έτσι είναι. Μάλιστα. Καταλάβατε. Ωραία. Να σας εξήγησα τι ακριβώς γίνεται. Ναι. Για να μην φορτώνουμε στους ιερείς ή τους αρχιερείς αυτά τα λάθη τα οποία κάνουμε εμείς οι ιερείς. Καταλάβατε. Έχουμε καταλάβει πώς μας το έχετε εξηγήσει. Πάτερ μου, το τελευταίο δεν το πολύ κατάλαβα, να σας πω την αλήθεια που μας έχετε πει. Να μην φορτώνουμε. Τι πρόβλημα? Να μην φορτώνουμε τι. Δεν είπα τίποτα εγώ. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Να μην φορτώνουμε τα λάθη. Είπατε. Μην τα λάθη τα οποία κάνουμε εμείς οι ιερείς.